ψεύη μου. Πάλι εδώ, MTV, yeah! Εσύ, δεν ξέρεις πόσο θέλουμε, πόσο μας αρέσεις, πόσο θέλουμε να σε έχουμε εδώ συνέχεια να μας μιλάς, να μας δίνεις συμβουλές, να μας λες πράγματα. Και εγώ τιμώ πάρα πολύ Everyday Girls, είστε συγκλονιστικές. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Το MTV γενικά στηρίζει ελληνική μόδα και είναι χαρά σαν celebrity skin να είμαστε εδώ πέρα. Celebrity skin, δηλαδή. Το celebrity skin σημαίνει επώνυμο δέρμα ή δέρμα επωνύμων. Είναι ένα tagline όταν το ανακαλύψαμε και ουσιαστικά θεωρώ τα ρούχα δέρμα. Το celebrity επίσης δεν σημαίνει ότι celebrity είναι όποιος απασχολεί τα γνωστά περιοδικά εισαγωγικά. Celebrity είναι ένας άνθρωπος που να ζει στη ζωή του, που έχει ταυτότητα, που τολμάει. Άρα για εμάς celebrity είναι ο κάθε άνθρωπος. Dare to wear είναι το μότο σας. Θέλω να μου πεις αν γενικώς η λέξη dare σημαίνει πράγματα για σένα. Δηλαδή, παρόλο που το βλέπω, αλλά ρωτάω έτσι. Τολμάω, ναι, μάλιστα τολμάω. Κοίτα, το να είσαι και μόνο που είμαι avant-garde designer στην Ελλάδα είναι τόλμη. Και μόνο που ζω από αυτό είναι τόλμη. Ναι, εσύ πώς γίνεται να ζει ένας designer που κάνει avant-garde? Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν είναι και εύκολο. Άκου, θα σκύψω ένα πράγμα. Αν είσαι avant-garde, δηλαδή avant-garde σημαίνει, το λέμε και λες και είναι μεταφυσική, πιο προχωρημένη αισθητική, και είσαι απομονωμένος και δεν επικοινωνείς με τον κόσμο και δεν θεωρείς όλο αυτό το πράγμα που κάνεις ένα branding, δεν έχεις κάνει branding, ναι, είναι πρόβλημα. Αλλά εμείς είμαστε ανοίγουμε στον κόσμο, είμαστε ανοιχτοί, πρέπει να κάνουμε δύσκολα πράγματα και όχι τόσο εύπεπτα, αλλά με τον τρόπο μας θα φάμε κοντά στον κόσμο. Όταν φοράς τα ρούχα μας, φυσικά κάνεις εντύπωση. Δεν είναι ρούχα γραφείου, δεν κάνουμε daywear. Δεν είναι για να πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ όπως δίνουμε το βράδυ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν το έχουμε στο daywear. Τι θα βάλουμε φέτος το καλοκαίρι? Κοίτα, δες. Εμείς που είμαστε της Δαρκύλας, μας αρέσει το μαύρο, το νουτ, το γκρι και τα λευκά. Κάτσε, μαύρο τώρα καλοκαιριάτικα. Ναι, με μαύρο μου δεν με πειράζει το μαύρο, μου αρέσει. Σαν αντιπρόταση έχω το λευκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λευκό και το νουτ. Το θεωρώ από τα πιο ωραία χρώματα, το πιο σεξι και πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να το τολμήσει η Ελληνίδα. Δεν μου αρέσει πολύ το make-up, δεν με αρέσουν πολύ τα ψηλά τακούνια. Θέλω το καλοκαίρι να είσαι χαλαρή, να είσαι αυτό που λέμε απλά. Κλείνεις τα μάτια σου και ονειρεύεσαι. Βρίσκεσαι στα Όσκαρ και μπαίνει μία celebrity και φοράει ένα δικό σου ρούχο. Ποια είναι αυτή? Και αν δεις, άμα είμαι στα Όσκαρ καταρχάς θα είμαι ανάσκελα. Γιατί αγαπώ τα Όσκαρ, έτσι, αγαπώ πάρα πολύ το σινεμά. Είμαστε παιδί του σινεμά της και όλο την παρλίτσα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να φορέσουν διάφορες celebrities τα ρούχα μου, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαντόνα. Μ' αρέσει η Γκάγκα, μ' αρέσει η Κάιλι, μ' αρέσουν όλες οι ντίβες, δεν πάω από ψέματα. Εσύ στα catwalks χρησιμοποιείς πάρα πολύ συχνά celebrities. Πώς γίνεται αυτό, γιατί, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Άκου, δηλαδή, καταρχάς, νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι πρωτότυπη αυτή η ιδέα, το έκανε πάρα πολύ και στην Ελλάδα παλιότερα το έκανε και ο κ. Κωνσταντέτσος και μεγάλο του και τον κύριο Βασίλη. Θέλω να πω όμως ότι δεν παίρνει μόνο με τη Βίκυ Κουλιανού. Μπορεί να πάρει μια ηθοποιό που μπορεί να μην έχει τη σωματάρα. Μπορεί να πάρει μια παρουσιάστρια που είναι πολύ προχώ, πολύ ροκ. Άκου, θα σου κλείσω ένα πράγμα. Καταρχάς, εμείς τη διαφορά που κάναμε από του άλλου που κάνανε χρησιμοποιούν celebrities είναι ότι εμείς δεν τι χρησιμοποιούμε σαν τον εαυτό του, αλλά σαν μοντέλα. Δηλαδή, τα ρούχα δεν ράβονται ειδικά για αυτού. Δεν είναι ειδική οδηγή. Δηλαδή, έχω με την Πέμπτη θα ράψω κάτι ειδικά για αυτήν ή την Ευελίνα Παπούλια ή την Καραμπέτη, ξέρει, ή τη Λίμπη Τσάν. Φοράνε αυτό που θα φτιάξει το μοντέλο, τα χρησιμοποιούν σαν μοντέλα. Απλά προσαρμόζουν τα ρούχα του στο σώμα του. Έλα ρε εσύ, ωραία. Δεύτερον, περπατάνε στο δικό μου στυλ, όπως περπατάνε για τα μοντέλα. Δεν περπατάνε τύπου χαμόγελο, χαρά, wow, είμαι Λίμπη Τσάν και περπατάω και φοράω celebrity skin. Είμαι πιο dark, ας πούμε. Είμαι αυτό που μου έχει πει ο Δημήτρης Τρέμπκος, να περπατήσω σαν μοντέλο. Που είναι οδηγής μοντέλο, κάνουν πρόβες όπως τα μοντέλα. Παίρνεις τηλέφωνο του Πέμι Ζούνη. Γεια σου, Πέμι, είμαι ο Δημήτρης. Θέλω τηλέφωνο, πίνουμε καφέ και στο πάνω. Ωραία. Ναι, στο δευτερόλεπτο. Ωραία, μια άλλη, πιο δύσκολη. Θέλω να ζουγανέλη. Που χάρηκα πάρα πολύ που έκανε πασαρέλα και ήταν πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Και όμως. Τι θεά, έτσι. Η Λενόρ είναι συγκλονιστική, είναι φωνάρα, είναι ταλέντο. Και είναι υπερσέξι. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ όμορφη. Και θεωρώ ότι οι γυναίκες με καμπύλη είναι σεξι. Πώς σχεδιάζεις, τι σκέφτεσαι, γιατί επειδή εγώ αν σχεδιάζα κάτι, μετά θα κόλλαγα, θα πήγαινα συνέχεια πάνω σε αυτό. Άκου. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ η τέχνη. Είμαι art lover, φρικιαστικά. Μέσα στο σινεμά, μέσα στο θέατρο, από εκεί εμπνέομαι. Δεν κοιτάω ποτέ προγνώση μόδας, δεν κοιτάω ποτέ τι κάνουν οι άλλοι. Αγαπάω πάρα πολύ τη μόδα και αγαπάω τους αδέρφους μου, αλλά δεν κοιτάω ποτέ τη δουλειά τους. Δηλαδή, μου αρέσει η δουλειά τους, αλλά δεν αντιγράφω. Κοιμάσαι καθόλου? Κοιμάμαι πάρα πολύ καλά σαν πουλάκι, πάρα πολύ ήρεμα. Απλώς μου αρέσει να δημιουργώ. Είμαι σε πιο δημιουργική φάση. Είμαι σε μια ηλικία που μου αρέσει να δημιουργώ πράγματα. Δεν μπήκα στη δουλειά αυτή για να κάθομαι και να ποζάρω. Μπορείς να μου πεις τη ζώδια, είσαι παρακαλώ. Ζυγός. Μιλάμε σε τίγκα τατού, έτσι. Μ' αρέσει πολύ τα τατού. Μ' αρέσει το body art, δεν μ' αρέσει τα κοσμήματα, δεν φοράω ρολόγια, δεν φοράω δαχτυλίδια, δεν φοράω σκουλαρίκια, αλλά μ' αρέσει πολύ το τατού πάρα πολύ. Τα αστεράκια αυτά δηλαδή? Τα αστεράκια τα έχω κάνει για θετική ενέργεια. Κάθε φορά που χτύπα ένα αστέρι μου πήγαινε καλά τα πράγματα στη ζωή μου. Πόσα έχεις αστέρια? 18. Πιστεύω στην ενέργεια πάρα πολύ.
το ενεργειακό που λέμε είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Και εδώ celebrity skin. Αυτό είναι το celebrity skin, το brand μου. Το αγαπάω το πρώτο παιδί και μου λένε μάμα, φύγει, μα είναι δική μου εταιρεία. Μα κλείσω, okay, θα ζήσω. Θα είναι η πρώτη μου. Το δεύτερο το ψαλίδι, που είναι κάτι που χρησιμοποιώ συνέχεια και μου κατέβουν ότι με ένα ψαλίδι μου στο τελειέ. Και το τρίτο είναι κάτι ημερομηνίε πολύ σημαντικέ για τη ζωή μου. Είσαι πολύ συναισθηματικό αγόρι. Ναι, πολύ. Ξεχνάω ότι είμαι human after all, ότι είμαι άνθρωπο. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά που έχει feelings. Αλλιώ δεν είσαι εκφραστικό. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Glorious passive. J'avais plus rien. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει, μπορεί να σου δώσει έμπνευση και κάτι κακό που συμβαίνει στη ζωή σου. Ίσως όταν συμβαίνουν κακά, έχει πει πολύ έμπνευση. Κοίτα, τα πάντα είναι έμπνευση. Αλλά ας πούμε, όταν κάνω θέατρο, με εμπνέει πάρα πολύ η πρόβα. Όταν κάνω νέα συλλογή, για να φύγω από την προηγούμενη, πρέπει να πάω ένα ταξίδι, να πάω σε μια παράσταση με ενθουσιάσει, ένα τραγούδι. Μου δίνει την αίσθηση ότι δεν φοβάσαι τίποτα. Στη ζωή μα πρέπει να έχουμε τόλμη, τολμάμε πράγματα και να έχουμε ενέργεια. Και αν κάτι πάει στραβά, γιατί δεν σου πάνε όλα τέλεια, μπορεί να μάθει και από το στραβό. Τι σ' αρέσει? Μ' αρέσουν τα υγιή μαλλιά. Δεν με νοιάζει το χρώμα. Δεν θέλω να βλέπω ψαλίδα, κακές βαφές, αποτυχημένες πράγματα. Όλα αυτά τα after κακή θεραπεία που λέμε. Μακιγιάζ. Με ενοχλεί να βλέπω λαιμόκοψη, να σταματάει εδώ τύπου μάσκα. Με ενοχλεί το smokey eyes. Δεν χρειάζεται να κάνει smokey eyes. Με ενοχλεί τα χείλη που ξεκινάνε από εδώ και τελειώνουν στη φιλοκρηπίδα εδώ ψηλά. Και όταν είσαι νέα κορίτσια, ξέρεις κάτι, η νέα γυναίκα είναι όμορφη. Έχει ένα, μπράβο, ένα σύμμαχο έχει. Τη φασκάδε, τα νιάτα σου. Και αντί να το αγαπήσει, τι κάνει? Γίνεται γρήγορα τσατσά. Τι βάζει, χώνει, στόκο, βάζει. Με αποτέλεσμα να χάνει τη φασκάδα σου. Ο άντρα εκτιμάει και κοιτάει. Φέτος τι κάνουμε, τι κρατάμε, τι πετάμε, τι συνδυάζουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μπαντάνα στο κεφάλι, η φιόγκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ στη γυναίκα να φοράει μεγάλες τσάντες. Δεν μένω στα μικρά τσαντάκια. Δεν μου αρέσει να βλέπω τη γυναίκα να φοράει, να φοράει λευκό μαγιό και να ακόμα λευκή. Και επίσης πολύ ωραίο να φοράει το καλοκαίρι το καλύτερο σου χαμόγελο. Δηλαδή είναι καλοκαίρι, χαμογέλα. Εντάξει, οικονομική κρίση έχουμε, δεν έχουμε όλοι μας λεφτά, τέλεια το ξέρουμε όλοι. Είμαστε όλοι φτωχοί. Ας γελάσουμε λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Και μαγικά βγήκε διαφορετικά. Μαγικά έβαλα μια συγκλονιστική μπλούζα την οποία θα κλέψω φεύγοντας. Όχι μόνο αυτό, είναι μια μπλούζα που θα τη χαρίσουμε. Τέλεια. Σε εσά, στο MTV. Στα everyday κορίτσια μου. Και το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε like σελίδα των celebrity skin στο Facebook. Μπράβο. Και να μου στείλετε ένα στερχό με το όνομά σα. Και κάποια τυχερή θα πάρει αυτό το απλό καθημερινό πλήν να βάλε ρούχο. You can wear celebrity skin.